Τετάρτη σήμερα, θα πάω όλα εκεί. Να σου φέρω κάτι γυρνώντας. Κάτι για βολέπιση. Ωραία, και subscribe και καλώς ήρθες. Είμαι ο Θεμιστοκλής Τσίτσος και είμαι φαρμακοποιός. Είμαι happy, εσύ. Σήμερα, happy μου, θα μάθουμε τι προσφέρει πραγματικά η απολέπιση. Θα μάθουμε τι επιλογές υπάρχουν ανάλογα με τον τύπο δέρματός σου και φυσικά πώς να κάνεις απολέπιση στο σπίτι με τα κατάλληλα προϊόντα. Σωστά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια βεβαίως. Ξεκινάμε αμέσως. Γιατί να κάνεις απολέπιση 5 ωφέλη. Πρώτον, σύμφωνα με μελέτη του 2016, η απολέπιση επιταχύνει την κυταρική ανανέωση στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Αυτό σημαίνει ότι απομακρύνει νεκρά κύτταρα και φέρνει νεότερα προς τα έξω. Λογικό αφού αλλάζει δέρμα. Δεύτερον, η απολέπιση μειώνει την περίσσια λιπαρότητας. Τρίτον, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, η απολέπιση αυξάνει την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που θα βάλεις μετά, καθώς αυξάνει την απορρόφηση των συστατικών τους. Σούπερ. Τέταρτον, η απολέπιση περιορίζει τις βλάβες από τον ήλιο. Σημαντικό. Και πέμπτον, πολύ ενδιαφέρον, η συστηματική απολέπιση μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή κολαγόνου. Γνωρίζουμε ότι το κολαγόνο είναι ένα πολυεργαλείο και μεταξύ άλλων στοχεύει στην ελαστικότητα του δέρματος σε λεπτές γραμμές, ρητίδες και χαλάρωση. To sum up, για να συνοψίσουμε, απολέπιση ίσον λιγότερο θαμπό δέρμα, λίγο δέρμα, φρέσκο δέρμα, άμεση λάμψη. Υπάρχουν τώρα 2 τύποι απολέπησης για να κάνεις στο σπίτι. Η μηχανική και η χημική. Και θα σας αναλύσω αυτές αμέσως για να ξέρεις τι σου γίνεται. Σκέψου τα αυτοκίνητα. Ωραία. Έχεις ένα αυτοκίνητο με ταχύτητες, παραδοσιακό, με τη μανιβελίτσα του και έχεις και ένα αυτοκίνητο αυτόματο με κουμπάκι. Το αυτοκίνητο με τις ταχύτητες είναι η μηχανική απολέπιση. Η δουλίτσα εδώ γίνεται από εμάς με τριβή που προκαλούμε εμείς στο δέρμα μας, κάνοντας είτε ξηρό peeling είτε κάποιο peeling με scrub με κόκκους. Το αυτόματο αυτοκίνητο με τα κουμπάκια από την άλλη είναι η χημική απολέπιση. Η δουλίτσα εδώ γίνεται αυτόματα με ένζημα ή οξέα και ξεχωρίζουν τα α υδροξιοξέα όπως είναι το γαλακτικό και το γλυκολικό οξύ και τα β υδροξιοξέα όπως είναι το σαλικυλικό οξύ. Λοιπόν, σε έχω κάνει γκουρού της απολέπισης, έχεις μάθει για τα είδη της, έχεις μάθει για τα ωφέλη της και γυρνώντας τώρα από τη λαϊκή τρέχεις να γεμίσεις ένα καρότσι με προϊόντα. Πού πας? Μπάστα! Τώρα είναι η ώρα να μάθεις τι πραγματικά χρειάζεσαι, ώστε να κάνεις τις κατάλληλες επιλογές σε προϊόντα απολέψεις με βάση τον τύπο δέρματός σου. Έτοιμοι, έτοιμος, κάνα τα σημειώσεις. Για ένα ξηρό και όριμο δέρμα, προτίμησε τα α υδροξιοξέα ή κάποιο ενζημικό peeling. Για ένα λιπαρό δέρμα, προτίμησε τα β υδροξιοξέα ή κάποιο ήπιο scrub με κόκκους. Τώρα, αν τίνεις προς το ακνεϊκό ή το ευαίσθητο δέρμα, η μηχανική απολέψη δεν ενδείκνεται γιατί ερεθίζει. Θα πρότεινα καλύτερα χημική απολέψη. Φυσικά πάντα μιλώντας με τον δερματολόγο σου που είναι και ο κατεξοχήν αρμόδιος. Για σένα που έχεις κανονικές και μεικτές επιδερμίδες, όλα κάνουν. Δοκίμασε και βρες τι ταιριάζει σε εσένα. Π.χ. μπορείς σε μια περιοχή στο πρόσωπό σου να χρησιμοποιείς μηχανική απολέπιση και σε κάποια άλλη να χρησιμοποιείς χημική απολέπιση. Καλύτερα όχι όλα μαζί ταυτόχρονα πάντως. Μπορείς να δεις τις προτάσεις μου σε προϊόντα απολέψεις μαζεμένες όλες μαζί στο e-shop themistoklistitsos.gr. Μπες και πάρε για τίποτα. Αφόρμητα πάντα, έτσι. Συνεχίζουμε με πιο πρακτικά πραγματάκια. Οδηγίες χρήσης για το πώς να κάνεις απολέψεις στο σπίτι βήμα-βήμα. Πάμε. Εφάρμοσε το προϊόν σε νοπό δέρμα και χρησιμοποίησε χλιαρό νεράκι κατά τη χρήση. Η απολέπιση γίνεται με μικρές, απαλές, κυκλικές κινήσεις, ιδανικά πηγαίνοντας από το εσωτερικό του προσώπου προς το περίγραμμα. Μην ξεχνάς περιοχές όπως είναι η γραμμή των μαλλιών, κάτω από το πηγούνι, πλάγια της μύτης. Ιδανικά, η διάρκεια θα είναι στο μισό λεπτό. Στη μηχανική απολέπιση μπορείς να το κάνεις μόνη σου με τα χέρια σου, με κάποιο ειδικό σφουγγαράκι ή με ένα φυσικό σφουγγάρι, π.χ. με μια λούφα. Μια ακόμα καλή λύση σε σφουγγάρι είναι το σφουγγάρι Konjac. Το κόντζακ είναι ένα ασιατικό φυτό και θεωρείται εξαιρετικά ήπιο και φιλικό προς το δέρμα. Θα ήθελα τώρα, χάπη μου, να σου υπενθυμίσω ότι η σωστή σειρά για τη ρουτίνα φροντίδα σου είναι καθαρισμός προσώπου, απολέπιση, ενυδάτωση, αντιλιακό. Αυτή είναι η σωστή σειρά και σε παρακαλώ μην προσπερνάς κανένα βήμα. Σως, η ενυδάτωση πρέπει να γίνει αμέσως μετά την απολέπιση και ξανά σως, μην ξεχνάς το αντιλιακό σου ειδικά σε περιπτώσεις χημικής απολέπισης. Γιατί σε έρευνα που έγινε, μετά από 4 εβδομάδες εφαρμογής υδροξιοξέων, η ευαισθησία των εθελοντών στο δέρμα από την υπεριόδια ακτινοβολία αυξήθηκε κατά 18%. Αντιλιακούλη λοιπόν. Μία άλλη χωτερώτηση είναι το πόσο συχνά κάνω απολέψη. Πόσο συχνά, ξέρεις?
Η απάντηση είναι δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ερώτηση παγίδα ήταν. Εξαρτάται από τις ανάγκες της επιδερμίδας σου και το πόσο δυνατό είναι το προϊόν που χρησιμοποιείς. Σε γενικές γραμμές, πάντως, μία με δύο φορές την εβδομάδα είναι OK. Να θυμάσαι τη λαϊκή. Πας κάθε μέρα? Όχι. Η πολύ συχνή απολέπιση μπορεί να διαταράξει το μικροβίωμα του δέρματος, μπορεί να αφαιρέσει πολύτιμα έλαια από την επιδερμίδα, μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και αυτή η ξηρότητα θα δώσει εντολή στο δέρμα σου να αυξήσει τη λιπαρότητα και το αποτέλεσμα θα είναι μία τρύπα στο νερό. Κλείνοντας, να πούμε ότι η απολέπιση είναι μια υπέροχη συνήθεια που ανανεώνει, αλλά δεν είναι για όλους. Απόφυγε την αν υπάρχουν κοψίματα, απόφυγε την αν υπάρχουν ανοιχτές πληγές στο δέρμα, εγκάβματα ή αν χρησιμοποιείς ρετινοειδή. Για σένα που το δέρμα σου είναι πιο σκουρόχρωμα από το κανονικό, προτίμησε ήπια απολέπιση και όχι έντονη, και σε περίπτωση που το αγνοείς, υπάρχουν και επαγγελματικές θεραπείες χημικής απολέπισης στο δερματολόγο, οι οποίες περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις οξέως από τα προϊόντα του εμπορίου και εγγυώνται ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ήταν. Πήγες λαϊκή και γυρνώντας πήρες κάτι για απολέπιση. Και πιστεύω ότι πήρες το σωστό. Έλα να με βρεις στα social media να γνωριστούμε καλύτερα. Και αν σου άρεσε τούτο το βιντεάκι, κάνε ένα like και μοιράστε. Γιατί η γνώση είναι για να μοιράζεται.